Τώρα, ένα βήμα πριν από την ανάφλεξη, βρέθηκαν κοσουφοπέδιο και σερβία. Τη πίθα που λίγο έλειψε να γίνει πυρκαγιά, άναψε η απόφαση της κυβέρνησης του Κωσόβου να αντικαταστήσουν τις σέρβικες πινακίδες αυτοκινήτων. Σιρήνες σηκούν στη Μητροβίτσα. Οι δρόμοι αδειάζουν. Ειδικές δυνάμεις των Αλβανών του Κωσόβου κατευθύνονται προς περιοχές της σερβικής μειονότητας, καθώς υπάρχουν φήμες για πυροβολισμούς και εισβολή στρατιωτικών δυνάμεων του Βελιγραδίου. Μια νέα εμφύλια διαμάχη αποτρέπει την τελευταία στιγμή παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Αμερικανοί ζητούν από την Πρίστινα να δώσει παράταση ενός μήνα στους Σέρβους του Κωσόβου να αντικαταστήσουν σερβικούς αριθμούς κυκλοφορίας οχημάτων και δελτία ταυτότητας με έγγραφα του κωσυφοπεδίου. И победиће Србија. Дрзну ли се да крену у прогон Срба, малтретирање Срба, убијање Срба. Το μέτρο, που επρόκειτο να εφαρμοστεί από σήμερα, εμποδίζει τους Σέρβους να περνούν ανεξέλεγκτα τα σύνορα, πυροδοτώντας διαδηλώσεις και αποκλεισμούς δρόμων γύρω από τη Μητροβίτσα. Για διώξεις του σερβικού πληθυσμού και καταπάτηση ελευθεριών κάνει λόγο η Μόσχα, έτοιμος να αναλάβει πρωτοβουλίες για αποκλιμάκωση της κρίσης στα Δυτικά Βαλκάνια, δηλώνει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Αυτό λοιπόν το οποίο απαιτείται είναι περίσκεψη, είναι τήρηση του διεθνούς δικαίου. Η χώρα μας, σαν ένας έντιμος συνομιλητής στα Βαλκάνια, θα κάνει ό,τι μπορεί για να διευκολύνει αυτή τη διαδικασία.